Καταρχήν, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσω την ομιλία για τα αγωνιστικά θέματα της ομάδας, όπως ξέρετε, τις τελευταίες μέρες ένα μέρος της οικογένειάς μας πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και ήμασταν υποχρεωμένοι όλοι μας να προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη αυτή για να την εφαιρώσουμε στη Μανώλη και στην οικογένειά του. Τον αγαπάμε όλοι και έχει τη συμπαράστασή μας από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και τον περιμένουμε για τη δύσκολη μας. Τώρα, όσον αφορά τα αγωνιστικά θέματα, νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι πριν από το πρώτο εξάμεινο. Όμως στη συνέχεια είχαμε προβλήματα καθαρά στο τελικό του άξονα, όπου η αντίπαλη ομάδα νομίζω ότι επέβαλε τον εαυτό που ήθελε να επιβάλλει. Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να βάλουμε γκολ πριν τον μήχρονο, ενώ σε εκείνο το διάστημα δεν είμαστε καλύτεροι. Αλλά μερικές φορές στην μπάλα παίζει πολύ καλά και δεν βάζει γκολ, όπως έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι που βγήκε γκολ. Στο δεύτερο μήχρονο θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι. Η εικόνα μας βελτιώθηκε ειδικότερα στο τελικό των άξονα στην τριάδα μας στη χάση. Χάσαμε ευκαιρίες που μπορούσαμε να διευρύνουμε το σκορ. Αλλά αυτό που μετράει είναι η νίκη, γιατί είχαμε απέναντι μας μια καλή και οργανωμένη ομάδα και στο αμυντικό της κομμάτι, αλλά και επικίνδυνη γινόταν όταν έβγαινε μπροστά. Νομίζω ότι δεν κινδυνεύσαμε και είναι σημαντικό. Αλλά όπως σας είπα, μπορούσαμε να βάλουμε και δεύτερο τέρμα με κάποιες ευκαιρίες που κάναμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Πανετολικού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπουμε κάθε Κυριακή και στα τελευταία παιχνίδια το γήπεδο να είναι γεμάτο. Γιατί το γήπεδο του Πανετολικού πρέπει να είναι γεμάτο. Ήταν από τα παιχνίδια τα οποία που κάθεται και πριν καταγγελείς κανένα ακόμα για το μισό μηδέν. Φάνησε ότι όντως δεν πάρει εσύ ότι είχε δυσκολίες. Ναι, κάτι διαφορετικό παίξιμο ή κάποιες διαφορετικές κινήσεις από όσα να είχαν το διαφορετικό το σχόλιο για την ομάδα. Κοιτάξτε, αυτό είναι όλα είναι θεωρητικά. Είχαμε το παιχνίδι με την Ιγυρία που είχαμε μια καλή παρουσία στην ομάδα. Είχαμε κάποια προβλήματα με παίχτες οι οποίοι ήταν τραυματίες. Και όταν αυτοί οι παίχτες δεν έχουν φύγει, γιατί τους γνωρίζω εδώ και 3-4 μήνες και τους γνωρίζω καλά, θεωρώ ότι για μένα ξεκίνησαν οι 11 που θεωρούσα ότι ήταν πιο έτοιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα με το άμα, λίγοι. Μπορεί όμως και να παίζει ένα άλλο και να χάνει. Άρα με τα ίδια. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλετε τα σχόλια σας, αλλά όσο υποκύπτεται σήμερα. Κοιτάξτε, να μας πείτε γιατί όμως σε αυτό το βαθμό ήταν και οι δίδυνες πόσο και ήταν δίκαιες. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω σε διαδικασία με διοίκηση άλλη. Όμως αυτό που μπορώ να πω είναι όταν ένας προσεγγιστής μας είναι στο όριο των 6 καρτών και δέχεται μια κίτρινη κάρτα, καταλαβαίνετε ότι χάνοντας δύο παιχνίδια ειδικά τώρα που μένουν 4 παιχνίδια και φτάνουν στο τέλος, εμείς πρέπει να πατήσουμε γκάζι. Άρα κοιτάμε να προστατεύουμε όσο μπορούμε τους παίκτες και την ομάδα. Όσο να κάνουμε τις δεύτερες βοηθούν και νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλουμε. Στο τέλος, ποιοι πήραν το κόκκινο, γιατί είδαμε τι είναι. Πήρε ο Λιτσάς. Πήρε δεύτερη κίτρινη που μόλις είναι δύο στους δεύτερες. Μόνο αυτός δεν πήρε άλλος, ε. Δεν είδα εκεί πέρα, πάνω στην χαρά, δεν είδα.
Το έχω νιώσει και 17 χρόνια από εξαιρετικό ποδόσφαιρο, ότι αυτά τα πράγματα αντιστρέφονται. Κάποιον παίχτη που την κερκίδα δεν του απαντούσε, κάπου κάποιο χρόνο έκανε εξάμεινο, λατρεύει. Αλλά για να το λατρέψει, πρέπει ο ίδιο ο ποδοσφαιριστή να δώσει πρώτα στην κερκίδα να καταλάβει ότι ζώει το παντελικό. Νομίζω ότι ο Γιάννης Ολακίδης το έκανε σήμερα. Θεωρώ ότι και ο κόσμος τον αγκάλιασε, αλλά από εκεί και πέρα οφείλω να δώσω και τα δημόσια συγχαρητήριά μου στον Κώστα τον Νικολαίδη, γιατί έχουμε δύο θεματοφύλακες έτοιμους ανά πάσα στιγμή και φαίνεται η δουλειά του κ. Νικολαίδη.